Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στον Καταχά Ερίας η τρίτη έκθεση βιολογικών παραδοσιακών προϊόντων το τρίμερο 19 με 21 Ιουνίου στο πανέμορφο υψώνα του Πευκώνα. Ο θεσμός αυτός καθιερώθηκε πλέον στη συνείδηση των παραγωγών αλλά και των εκθετών επισκεπτών της έκθεσης παρόλες τις αντίξωες καιρικέ συνθήκες που ταλαιπώρησαν και φέτο όλους ενημερωτικές ομιλίες, μουσικές παραστάσεις έδωσαν μια άλλη νότα και φέτος. Ενώ οι περίπου 30 με 35 συμμετέχοντες παραγωγοί και μεταποιητές των παραδοσιακών βιολογικών προϊόντων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα είδη τους και να γνωριστούν ακόμα περισσότερο με το κατανοητικό κοινό. Το τριήμερο ολοκληρώθηκε με τη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα την ανάπτυξη των παραδοσιακών προϊόντων με ομιλητέ τον Κώστα Παπαδόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο τη εταιρεία Βιοαγρός και τον Δημήτρη Μιχαηλίδη, δημοσιογράφο αγροτικών θεμάτων. Την εκδήλωση συντόνισε ιδίων τηλεόραση Κεντρική Μακεδονία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εστιατορίου λόγω των άστατων καιρικών συνθήκων. Την παρακολούθησε ο Δήμαρχο Πίδνα Κολυνδρού, Βαγγέλη Λαγδάρη και μικρό αριθμό κατοίκων τη περιοχή στιγμιότυπα της εκδήλωσης αυτής θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στην εκπομπή κοντά στους αγρότες της δύο τηλεόραση το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα. Συνάντηση είχε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Τεμπών Γιώργος Μανόλης με το συντοπίτη αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Δημήτρη Γελαλή τον οποίο επισκέφθηκε στο γραφείο του στο Υπουργείο ο κύριος Μανόλης ζήτησε την παρέμβαση του κύριου Γελαλή σε κυβερνητικό επίπεδο, ώστε να καταβληθούν άμεσα οι ενισχύσεις της βιολογικής γεωργίας τουλάχιστον για τα έτη 2013 και 2014, γιατί η μεγάλη αυτή καθυστέρηση έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στους παραγωγούς, αφού αναγκάζονται να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με επιστοποιήσεις προϊόντων, σύμβουλοι, καλλιέργεια κλπ χωρίς να λαμβάνουν την ανάλογη ενίσχυση. Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να, να έλθει η απαξίωση του θεσμού, η οποία με μεγάλη πιθανότητα θα οδηγήσει στην αποτυχία της συγκεκριμένη δράσης. Ο Δημήτρης Γελαλής από την πλευρά του είπε ότι παρακολουθεί από κοντά το πρόβλημα των ενισχύσεων της βιολογικής γεωργίας και είναι πεπισμένος ότι εντός συντόμου χρονικού διαστήματος θα εκταμιευθούν οι ενισχύσεις βιολογική γεωργία για το έτος 2013. Έως τις 30 Ιουνίου καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσει τους οι ενδιαφερόμενοι αγρότες για το φετινό πρόγραμμα αγροτικής εστίας προκειμένου 149.000 τυχεροί εξ αυτών να απολαύσουν δωρεάν διακοπές εφόσον κληρωθούν στην ηλεκτρονική διαδικασία που θα ακολουθήσει την επεξεργασία των αιτήσεων. Μάλιστα στη σχετική κία που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τον αριθμό των δικαιούχων, σημειώνεται ότι για φέτος στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΓΑ εντάσσονται 100.000 άτομα, εκ των οποίων 85.000 θα πραγματοποιήσουν εξαήμερες διακοπές. Επίσης, περίπου 15.000 συνταξιούχοι θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν εξαήμερες διακοπές και μέχρι τέσσερις απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών της χώρας. Στο εκδρομικό πρόγραμμα μπαίνουν 49.000 άτομα εκ των οποίων 7.000 άτομα να πραγματοποιήσουν τριήμερες εκδρομές, 10.000 άτομα διήμερες εκδρομές και 32.000 άτομα μονοήμερες εκδρομές.